Είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν παγιδευτεί από το βέλος δεξιά, εντάξει, ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταγγελθεί. Μα νομίζω με αυτή την εκπομπή το αναδείξαμε κυρίως κάποτε. Παρακαλώ. Συνεχίστε. Ανθρώποι οι οποίοι έχουν καταγγελθεί από κάμερες οι οποίες βρίσκονταν κρυμμένες σε κατήφορα, σε στροφές, πίσω από σε στάσεις λεωφορείων, πίσω από δέντρα και οπουδήποτε αλλού. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι δεν προσπαθούμε να προστατεύσουμε τους ασυνείδητους οδηγούς, αλλά να προστατεύσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι συνεπείς ακριβώς και πιθανόν να είναι και μεροκαματιάριδες και χαμηλόμισθοι, αλλά αντιμετωπίζουν αυτό το πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί έχουν πέσει σε μια φάγκα. Και είναι χαρακτηριστικό, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το βέλος δεξιά. Ανάβει πράσινο βέλος, προχωράς, σβήνει αυτόματα, τρως 300 ευρώ και δύο βαθμούς ποινής. Κύριε Ιωάν, λοιπόν, αυτό δεν λύθηκε. Έχω την εντύπωση ότι λύθηκε. Δεν έχει λυθεί σε όλες. Σε όλα τις σταθερές κάμερες. Δεν έχει λυθεί σε όλες τις σταθερές κάμερες και αυτό υπάρχει παραδοχή προχθές από το πάντως, ίδιο το Υπουργείο προχθές ότι δεν λειτουργούν όλες με τον ίδιο τρόπο. Καλά, γίνεται να λειτουργούν διαφορετικά. Εγώ η αλήθεια προχθές σε ένα τέτοιο ελεγχόμενο τετράγωνο, όταν πήκαμε πράσινο αλλά άναψε κόκκινο, δεν είδα να ανάβει φλάσ. Άλλαξε αυτό, άλλαξε. Υπάρχουν περιπτώσεις τις οποίες σας λέω. Το έχω δει και στη Λάρνακα, λοιπόν, λειτουργούν διαφορετικά. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, να σας πω τις προτάσεις τις οποίες έχει καταθέσει το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Είναι δύο πάρα πολύ συγκεκριμένες. Η πρώτη είναι να μπορεί να αποπληρώσει κάποιο πρόσωπο το εξώδικό του σε ζώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τρακοσάρι μπορεί να αποτελεί ένα μεγάλο μέρος του μισθού ή του εισοδήματος ενός νοικοκυριού. Και προφανώς δεν μπορεί να αποπληρώσει στο μήνα τον οποίο έχει. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν τα πληρώνει τα 300 ευρώ, αυξάνεται στα 450 στις επόμενες 15 μέρες, πάει δικαστήριο και εκεί έρχεται το δικαστήριο και του λέει ξέρεις να πληρώσεις με δόσεις. Εμείς λέμε να αποφύγουμε όλη αυτή την ταλαιπωρία και να δίνεται ακριβώς το δικαίωμα στους πολίτες από την αρχή. Η δεύτερη πρόταση νόμου την οποία έχει καταθέσει το ΕΛΑΜ, ναι, είναι να μπουν χρονόμετρα στα φώτα τροχείας. Δηλαδή, προχωρά κάποιος, βλέπει πράσινο, δεν γνωρίζει πόσος χρόνος απομένει. Βλέπουμε οδηγούς να συμπεριφέρονται διαφορετικά ο καθένας. Κάποιοι ελαττώνουν, κάποιοι αυξάνουν ταχύτητα, κάποιοι σταματούν απότομα. Έχουν προκληθεί μέχρι και ατυχήματα λόγω αυτής ακριβώς της κατάστασης. Αχώνονται, πλησιάζουν τα φώτα και αχώνονται. Λες και θα δώσουν εξετάσεις. Αυτό γίνεται, το βλέπουμε στους δρόμους. Το βλέπετε και εσείς. Κάποιοι τους αποφεύγουν και τα φώτα τροχείας. Κύριε Παρούτη, καταρχήν ζούμε στο 2024. Δεν είναι δυνατόν να μην συμβαδίζει μία προσφορά έξυπνων φώτων με χρονομέτρηση. Και από εκεί και πέρα, εγώ από τα δύο σας λέω ότι επιλέγω τους χρονομέτρες. Ούτε εγώ το καταλαβαίνω, κύριε Ιωάννου. Πώς είναι δηλαδή. Δηλαδή, βγήκαμε σε προσφορές και τους είπαμε ότι θέλουμε και τα δύο και μας είπαν όχι, δεν γίνεται. Θεωρώ ότι ζούμε σε μια καλή περίοδο τεχνολογίας, σε ένα καλό επίπεδο που μπορούμε να το πετύχουμε. Για όσα είπε ο κύριος Πέτρος, πριν ένα μήνα δεν διορθώθηκε το σύστημα. Δεν διορθώθηκε το βέλος δεξιά. Γιατί ακούμε διάφορους να λένε ότι διορθώθηκε. Συγγνώμη κύριε Ιωάννη, ρωτάει ένας τηλεθεατής την κυρία Τσιρίδου που είναι νομικός, αλλά ναι, η ερώτησή σας είναι και προς τον κύριο Ιωάννου. Εσάς κύριε Ιωάννου, ναι, λέει, τι μας συμβουλεύουν οι κύριοι βουλευτές να κάνουμε ως πολίτες με εξώδικο λόγο βέλους. Τι να κάνουν οι πολίτες. Μα σας είπα και η γυναίκα του κυρίου Πέτρου. Ναι, σας είπα και προηγουμένως. Η αστυνομία δεν δέχεται παράπονα. Δεν αποδέχεται παράπονα. Δεν υπάρχει. Να πάνε να το πληρώσουν ή όχι. Να πάνε να μα το είναι πούμε, γι' αυτό τι που μπορούν να κάνουν. Γι' αυτό ζητάμε να αλλάξετε τον νόμο την Πέμπτη. Αυτό σας λέω κύριε Παρούτη. Την Πέμπτη. Υπάρχουν προτάσεις νόμου κατατεθειμένες εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Όταν ψηφιζόταν το 2021 στη Βουλή αυτό το ζήτημα, δεν έμπαινε μέσα το ζήτημα της διαδικασίας ένστασης. Θα έπρεπε να μπει και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο από τότε έχουν περάσει 3 χρόνια. Έχουν περάσει 3 χρόνια. Πληρώνει ο κόσμος, χάνει άδειες, δέχεται βαθμούς ποινής. Αντιλαμβάνεστε σε τι κατάσταση έχουν έρθει οι πολίτες και ποια είναι τα αντανακλαστικά του κράτους επιτέλους. Δεν έχει αντανακλαστικά του κράτους, κύριε. Δηλαδή να λέμε ότι παραδεχόμαστε ότι υπάρχει πρόβλημα ακόμα και της ίδιας της Βουλής. Εγώ λέω και της ίδιας της Βουλής. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να ψηφιστεί τελευταία ολομέλεια 11 του Ιούλη. Πρέπει να ψηφιστούν οι και προτάσεις εγώ νομίζω που αυτό. Να τις ψηφίσετε. Γιατί, κοιτάξτε, και αν είναι στρεβλές κοροϊδία. Έχει καταντήσει κοροϊδία. Και μας λένε και οι πολίτες. Ωραία, τα συζητάτε, τα παραδέχεστε, τα αντιλαμβάνεστε. Τι κάνετε. Ποιος έχει την εξουσία στα χέρια. Θα πάει στις 11 Ιουλίου. Εμείς ζητάμε να πάει στις 11 Ιουλίου. Εμείς λέμε να πάει. Αλλά ποιος έχει αποφασίσει ο πρόεδρος της Επιτροπής. Θα αποφασίσει ο πρόεδρος της Επιτροπής, αλλά και ναι, πλειοψηφικά. Από εκεί και πέρα όμως. Να τον ολοκληρώσω. Ναι, παρακαλώ κύριε Ιωάννη. Όπως σας είπα, έχει 3 χρόνια που λειτουργά το συγκεκριμένο σύστημα. Και ψηφίστηκε από τη Βουλή το συγκεκριμένο σύστημα. Με όλα τα στρεβλά
τα οποία υπήρχαν, με όλες τις στρεβλώσεις που υπήρχαν στην νομοθεσία. Δεν είναι δυνατόν τρία χρόνια να μην έχουμε επιφέρει βελτιώσεις σε ένα σύστημα το οποίο είναι γενικά παραδεκτό ότι έχει φέρει αυτά τα προβλήματα. Και δεν είναι τυχαίο που και οι πολίτες, και εγώ το λέω, ότι η πολιτεία σε αυτό το ζήτημα έχει και ατολμία και ευθυνοφοβία να αλλάξει κάποια πράγματα. Νομίζω ότι καταρχήν αυτά τα έξυπνα φώτα εγώ δεν έχω αντιληφθεί πώς θα δουλεύουν. Έχουμε το μοντέλο των φώτων στην Αγία Φύλλα που κάποτε που περνώ εγώ δεν είδα ότι είναι ιδιαίτερος έξυπνα. Αυτό, έτσι κυρία Τσιρίτου, καλά το λέω. Δεν ξέρω πολύ σωστά. Πόσο έξυπνα είναι. Πάντως για να περάσεις από τα φώτα σήμερα χρειάζεσαι... Να είσαι εσύ πολύ έξυπνος. Ακριβώς. Πολύ περισσότερο. Αυτό το οποίο θέλω να... Ανέφερε κάτι και ο Ιερός Νίκος. Λέει, αποφεύγω τους συγκεκριμένους δρόμους που υπάρχουν κάμερες. Μα σκοπός δεν είναι να οδηγούμε να είμαστε συνεπείς στα φώτα τα οποία έχουμε κάμερες και στα άλλα να τρέχουμε σαν σχιζοφρενείς. Γι' αυτό γύρω-γύρω τη Λάρνακα ο κύριος. Ακριβώς. Και συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό και δεν είναι τον αδικό που το κάνει αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο θέλω να τονίσω για μένα είναι η ουσία της συζήτησης. Συζητάτε, λέτε, από το Δεκέμβριο του 2019 για τα κυρτώματα. Συζητούμε από το 2021 και παραδεχόμαστε και διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Αυτό το οποίο χρειάζεται από το κράτος, αλλά και από εμάς ως νομοθετική εξουσία, είναι να υπάρχουν τα αντανακλαστικά για την τροποποίηση των νομοθεσιών, τους οποίες θεωρούμε ότι δεν είναι σωστές ή δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εσείς πρέπει να έχετε τα αντανακλαστικά αυτά, κύριε Ιωάννη. Οι βουλευτές μας. Κύριε Παρούτη, έχουμε καταθέσει εδώ και ένα χρόνο τις προτάσεις. Γιατί δεν ήμασταν. Δεν ήμασταν. Πλειοψηφία. Κυβέρνηση, δεν ήμασταν πλειοψηφία. Καταψηφίσαμε το σύστημα φωτοεπισήμανσης. Και εγώ σας λέω, αν συμφωνούμε όλοι οι βουλευτές, να πάμε 11 του Ιούλη και αν δεν φέρει η κυβέρνηση οποιοδήποτε νομοσχέδιο, να αναστείλουμε την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος φωτοεπισήμανσης. Μέχρι να αποφασίσει η κυβέρνηση να κάνει αυτό το πράγμα. Μπορεί να ακούγεται. Δύο σημεία, κύριε Παρούτη. Παρακαλώ και κύριε Σίμω, κυρία Μαρίνα, ερχόμαστε κοντά σας. Παρακαλώ, κύριε. Γιατί να τρέχουμε πίσω από τα ερωτήματα. Είναι πολύ σωστή παρατήρηση. Από τον τηλεθεατή. Κλασικό αλλά μοντέλο. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι όλα αυτά τα τρία χρόνια. Φαντάζομαι γίνονται συσκέψεις με την εν λόγω εταιρεία η οποία είναι υπεύθυνη αυτού του συστήματος. Δηλαδή, να φανταστώ σε μία σύσκεψη, δεν τους είπαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου μας ότι ξέρετε, έχουμε πρόβλημα με το βέλος δεξιά. Ξέρετε, να στείνετε τα βανάκια σας σε περιοχές τις οποίες αποδεδειγμένα έχουν γίνει δυστυχήματα με νεκρούς ή συχνά ατυχήματα. Να μην κρύβεστε, να μην παρκάρετε σε παράνομους χώρους, να μην είσαστε σε πεζοδρόμια και πίσω από ακακίες. Δεν τους τα είπαν αυτά. Ποια ήταν η ανταπόκριση, δηλαδή γίνεται ένας έλεγχος μετά από κάθε σύσκεψη η οποία συμβαίνει με την εν λόγω εταιρεία. Εκτός αν δεν έχουμε κάνει οποιαδήποτε σύσκεψη με εν λόγω εταιρεία. Πρέπει να έχουν κάνει πολλές, κύριε Ιωάννη. Άρα, γιατί δεν ελέγχονται, δηλαδή, αν ήμασταν σε μια ιδιωτική κατάσταση, ένα ιδιωτικό γραφείο, μια ιδιωτική εταιρεία, τι γίνεται. Πάνε, ναι. Και εσείς κύριε Παρούτη, πάτε στη δουλειά σας, έρχεστε στη δουλειά σας το πρωί, ελέγχετε. Είχαμε αυτό το πρόβλημα στη χθεσινή εκπομπή. Διορθώθηκε, δεν διορθώθηκε. Τι πρέπει να κάνουμε για να διορθωθεί. Σωστό. Δηλαδή, είναι απαράδεκτα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά. Με ρωτάει ένας τηλεθεατής, κύριε Ιωάννου, αν έχω καταγγελθεί. Όχι, δεν έχω καταγγελθεί εγώ και δεν το κάνω από ευαισθησία επειδή έχω καταγγελθεί και προκαλώ, αλλά εγώ έχω το παράδειγμα εδώ λίγο έξω από το σταθμό που είναι η οδός Ελαιώνων, είναι τακτικό το βανάκι της εταιρείας γιατί είναι ένας εύκολος δρόμος, μπορεί κάποιος να φύγει πάνω από τα 50 και να καταγγελθεί, παρακαλώ λοιπόν, κύριε. Το δεύτερο σημείο είναι αυτό το οποίο είπα στην πρώτη μου τοποθέτηση. Δεν είναι αποκομμένο το σύστημα φωτοεπισήμανσης με όλα όσα ζει η κοινωνία μας σήμερα. Έχει προβλήματα επιβίωσης. Χαμηλή μισθή, χαμηλές συντάξεις, είναι ακρίβεια, ο πληθωρισμός δυσκολεύεται να επιβιώσει ο πολίτης και περιμένει μία στήριξη από το κράτος. Ένα χέρι βοηθείας. Και αυτό το οποίο βλέπει καθημερινά και αντιλαμβάνεται είναι ότι κάποιοι προσπαθούν να τους στήσουν ενέδρες και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο λέμε ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη ευαισθησία, να υπάρχουν αντανακλαστικά, να αλλάξουν οι νομοθεσίες, να σταματήσει αυτό το κυνηγητό, γιατί στόχος είναι να μειωθούν τα δυστυχήματα. Όχι να παγιδεύονται οι οδηγοί και μία φωτογραφία τους να την ακριβοπληρώνουν. Θέλω να... Κύριε Παρούτη, αντιλαμβάνεστε, μέσα στους δρόμους της Κύπρου υπάρχει και νευρικότητα, υπάρχει και άγχος. Το βλέπουμε καθημερινά όλοι μας.
Άρα δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε άλλα προβλήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο εμείς δηλώνουμε την ετοιμότητά μας να ψηφιστούν προτάσεις νόμου ή νομοσχέδια τα οποία θα τροποποιούν το συγκεκριμένο σύστημα, να επιφέρουν βελτιώσεις, και από εκεί και πέρα είναι αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Θέλουμε άμεσα αντανακλαστικά από την πολιτεία για την βελτίωση και να φέρουμε όταν καλύτερα αποτελέσματα. Επιδεικνύει... Δεν είναι μόνο θεωρίες, δεν είναι μόνο ότι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Θα πρέπει να τα λύνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας.